Γεια σας παιδιά, παρακολουθείτε το κανάλι του PC PS5 παιχνιδάς. Σήμερα έχω το δεύτερο βίντεο για αυτό το θεϊκό Work in Progress Whip Overhaul Mode για το Shogun 2 Fall of the Samurai Fall of the Dragon Empire Mode. Είναι μια custom μάχη. Εμείς έχουμε τους Κορεάτες, αυτοί ο αντίπαλός μας είναι οι Ιαπωνέζοι του 10ου του συνουσία εκεί 19ου, 20ου αιώνα, τέλος πάντων 1900, τέλος 1800, αρχές 1900. Βλέπετε, αυτοί είναι, κοιτάξτε τι ωραία units που έχουν. Μη ρωτάτε ονόματα, βλέπετε πως έχουν οπισθογενή του φέκια. Rifles, οπισθογενή του φέκια. Είναι πανέμορφα τα units, βλέπετε εδώ πως είναι ο αξιωματικός. Μια κατάνα, τι έχει, ένα ωραίο σπαθί, σημειοφόρος. Για να δούμε και τους άλλους. Μόνο με ρωτάτε πως λέω τα ονόματα, γιατί δεν είναι δύσκολα. Να τα μάθουμε. Εδώ έχουμε ένα regiment of infantry regiment. Regular, μάλλον θέλω να πω. Αυτή εδώ. Η άλλη εδώ είναι marines, δεν ξέρω τι είναι η άλλη, τέλος πάντων. Δηλαδή έχει κάποια line infantry units, κάποια special line infantry units. Βλέπετε τι ωραία που τα έχουν φτιάξει πραγματικά αυτά τα παιδιά, έχουν τα καλύτερα μοντέλα, φοβερά skins και κορυφαία μοντέλα για στρατιώτες του. Βικτωριανής εποχής στην ουσία είναι το παιχνίδι αυτό. Στην Ασία βέβαια. Εδώ είναι ο αξιωματικός, σημειοφόρος. Για να δω πίσω εδώ. Βλέπετε ωραία πράγματα ας πούμε εδώ. Εδώ έχουμε αυτούς μαγκίτες εδώ πέρα. Παλιότεροι τυπάδες. Με μουσκέτα, κάποια μικρά μουσκετάκια. Δεν πειράζει. Αυτούς τους είδαμε, τους έχω βάλει δύο φορές από ό,τι φαίνεται. Τρεις φορές τους έχω βάλει. Μία. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουν και σπάθα. Κατάνα. Δεν ξέρω αν το Κορεατών λέγεται κατάνα όπως των Ιαπωνέζων. Αλλά είναι γαμάτι, εντάξει, δεν παίζονται. Ωραία παιδιά. Αυτά είναι units. Ανέμορφα. Ράφτες έχουν πιστογενή του φέκια. Τα πρώτα που είχαν βγει λογικά. Τα πρώτα ή τα πρώτα. Ξυφολόχες. Εδώ έχουμε τον αξιωματικό με τη σπάθα του. Δυτικού τύπου σπαθί. Κανονικά, σημειοφόρος. Θα έχουν και drummer boys στα... Για να δούμε κάτω εδώ. Να δείτε και αυτοί τους είδαμε αυτούς. Σημειούλες. Και έχουμε και τρεις ύλες υπηκού. Ωραία σπαθιά εδώ, δυτικού τύπου και για το κορεάτικο υπηκό. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία units. Εδώ έχουμε υπηκό με ντουφέκια μαζί, μουσκέτα, για να δει μουσκέτα, ντουφέκια. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο αυτό εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Α, μουσκέτα. Καρμπάνης δηλαδή, να τις πεις. Α, και εδώ έχουμε βαρύ πικό από ό,τι βλέπω. Spears, μπορώ να τα πεις εδώ. Calbers. Calbers, Spears, τέλος πάντων. Με αυτή είναι κονταράτη που άλλωστε. Κοντάρια. Κοντάρια. Κονταράτη τα βάζει στο Βυζαντινό στρατό το μεσαίωνα. Κονταράτη. Είναι που άλλωστε είναι το λυκείο μαγικό αυτό κοντάρι. Εγώ μου αρέσει να το λέω Βυζαντινό Βυζαντινή, Βυζαντινό στρατό. Για να δούμε τα. Εδώ έχουμε. Τι να το κανόνι. Και ο πιστογενή βέβαια, ορίστε. Κανόνια από τα πρώτα, εντάξει. Πανέμορφο. Πανέμορφο. Όσο, όσο. Εδώ. Εδώ έχουμε ένα ωραίο Gatling Gun. Οι Κορεάτες δεν είχαν φαίνεται Μαξίμ εκείνο τον καιρό κλπ. Ένα πανέμορφο Gatling Gun. Με τους μαγκίτες του που το λειτουργούν. Πάλι τα κανόνια, δεν με ξετρελάμε, πραγματικά κανόνια. Και ρουκέτες, ναι, κι όμως και οι Κορεάτες ρουκέτες, γιατί όχι.
Για να μου στρατηγό. Wow. Nice. Έχουμε εδώ τον αρχιστράτηγό μας, στρατηγό. Εντάξει. Τον σκιν του δεν παίζει. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Λεπτομέρειες. Το σκιν του δεν παίζεται αυτός ο στρατηγός. Που σέβεται τώρα εαυτό του. Χρυμοφόρος. Ωραία. Εμείς είμαστε στην άμυνα. Επίθεση μας κάνουν οι Japs, οι Ιαπωνέζοι. Άρα... Πάμε στο ένα αυτό. Τέλεια. Όσο πιο πίσω γίνεται εννοείται, τους περιμένουμε. Μια ωραία γραμμούλα για το πεζικό. Fire at will. Εντάξει, τα κανόνια εδώ είναι. Πίστευτε, αμορφιά. Μπράβο τους. Λοιπόν. Η πεζικούρα εδώ. Μάλλον γράψτε λάθος, πρέπει να βάλουμε και τον Gatling. Δεν με νοιάζει η καταστραφή, να κάνει τη δουλειά του, να φάει στρατόφελο. Ο Gatling. Ο στρατηγός εδώ πίσω. Να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Θα τους βάλω μαζί, δεν είναι πολύ. Να τους χωρίσω. Βάλουμε εδώ. Μόνο που το έχω 4K το παιχνίδι και το βλέπω σε τηλεόραση και τα εικονίδια και αυτά που μου φαίνεται πολύ μικρά, δεν έχω άλλη επιλογή όμως. Προτιμώ 4K. Για τις μάχες τουλάχιστον, εξαρτία είναι 1080 ή 1080 και κάτω και να φαίνονται. Κάπως όσο γίνεται μεγαλύτερα, καταλαβαίνετε. Σε τηλεόραση αυτό γίνεται. Λοιπόν. Τέλος πάντων, θα τους βάλουμε το αυτούς εδώ. Guard mode.
Rapid Fire. Λίγο πυρ δηλαδή μαγείτες και έχουν κι άλλα. Θα δεν μπαίνουν τώρα, θα βάλουμε μετά. Fire Wheel. Έχουμε και square για μας στην κάνουνε επικό. Πάμε να δούμε. Unleash hell, give him hell. Ρίχτε ρε μάγκες. Εντάξει εδώ. Yeah. Unleash hell. Give him hell. Ροκέτες, κορυφή. Για να δούμε τι γίνεται. Για να δούμε και τους Ιαπωνέζους. Ω, εντάξει, πανέμορφο. Awesome units. Ας τρίξουν στο αίμα, δεν προλάβουν να κάνουν πολλά. Αυτή τη φορά παίζω εγώ στην άμυνα. Αυτή είναι η επίθεση, αυτή είμαι παρατάξεις. Κοιτάξτε, ωραία units και εδώ. Μπορεί και να νικήσω βέβαια, μπορεί και να χάσω εγώ, δεν ξέρω. Όλα παίζονται. Πραγματικά. Είναι πιο πολύ πεζικό. Κάτσε εδώ, ωραίο, πολύ ωραίο το. Για καλύτερα animation δεν μπορούν να κάνουν, αυτά είναι της βανίλ, του βανίλα παιχνιδιού. Δεν φταίνουν τα παιδιά δηλαδή, οι modders για αυτό εδώ. Για τίποτα. Μπορούν να κάνουν παπάδες, να κάνουν πράγματα που δεν υπάρχουν στο core vanilla game. Βανίλα παιχνίδι. Για να δούμε και τα άλλα. Να βάλουμε αυτό εδώ. Τα δούμε όλα. Μην τα καταφέρουν αυτά σου. Στους γραμμές μας. Κάποιοι υποχωρήσαν ήδη. Ωραία, φίλε, σφαγή. Bloodbath, που λέει και οι Αμερικάνοι. Μουσικούλα είναι υπέροχη, όπως και να πούτε. Της εποχής. Εντάξει, τους περιμένει. Τι τους περιμένει, κοιτάξτε. Εντάξει, τα σκήνηση είναι. Τα καλύτερα skins που έχω δει για οποιοδήποτε mod για το Total War παιχνίδια. Και από Empire, και από Napoleon, από όλα. Και από Vanilla Fall of the Samurai. Για να φοβερή δουλειά. Κάμε τον Gatling. Κακομύριδες, άκουνε, θα έρθουνε σφαγμένες γραμμές μας θα φτάσουνε. Εδώ είναι πιο πολύ για να δείξω τα φοβερά units. Και πραγματικά και των Κορεατών και των Ιαπωνέζων που έρχονται.
Ω! Πα-πα-πα-πα! Πάμε, γεια! Ωραία! Give him hell! Ωχ, ήθελα για το Gatling. Gatling κάνει καλή δουλειά. Το animation του Vanilla είναι ωραίο. Το βλέπουμε και εδώ. Make ready, present, fire, 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 fire. Σφαγιάσαμε. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, παιδιά. Πήρα μια μικρή ιδέα. Ήταν μικρή, μια μικρή ιδέα για τα φοβερά units των Κορεατών και Ιαπωνέζων και 19 του... όχι 1800K, τέλος 1800, αρχής 1900. Πανέμορφα units, φοβερά units. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Και έρχονται και άλλα, και ακόμα άλλα. Το ακόμα φτιάχνει το παιχνίδι, το mod σιγά σιγά. Θα έχουμε και Tire 4, Tire 4 κλπ. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, βάλτε κανένα like. Γραφτείτε στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να ξέρετε πότε έρχονται επόμενα βιντεάκια. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Γεια χαρά, παιδιά!